Παιδιά, έχουμε έρθει στο Σωτηράκι, στην Κοζάνη. Έχω φύγει τώρα, έχω τραβηχτεί πολύ πίσω. Να, ο Σωτήρης τον βλέπετε στο βάθος, πάει στα κομμάτια. Και φέτος θα κάνουμε ένα βίντεο από πολύ μεγάλη απόσταση, γύρω στα 100 μέτρα και. Γιατί εκεί είμαστε στριμωγμένοι. Τώρα τον βλέπουμε, ξεκινάει. Πάμε και μία έτσι γρήγορα, έτσι κοντά, να δούμε. Να το να. Βλέπουμε και το Σωτήρη εδώ πέρα, τις κινήσεις που κάνει. Θα ανοίξει τα κουμάσια και θα μας τα πετάξει. Να δούμε τα έργα του από εδώ. Μια ζωή είμαστε κοντά. Βέβαια ο θόρυβος θα υπάρχει γιατί είναι Εγνατία από πάνω. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε πίσω. Και σε λίγο θα ξεκινήσει να δούμε και την πεταξιά του. Πάμε! Πιστεύω να με άκουσε. Ναι, με άκουσε, ναι. Πρώτη φορά που τραβάω, έχω ζουμάρι για να κάνω την εκκίνηση, γιατί είμαι πάρα πολύ μακριά. Και λογικά θα φύγουν και μπροστά μας τα πουλιά. Νοτιά έχει. Να τα. Μπράβο ρε Σώτο. Μπράβο, ναι. Μέχρι στιγμής είναι πολύ καλός, βλέπετε. Και έρχονται πάνω μου, Κάτσε να τα στείλω εγώ λίγο προς τα πίσω. Ναι. Αυτά έρχονται και εγώ τα στέλνω προς τα πίσω. Ωραίο άπλωμα κάνανε. Και δεξιά και αριστερά. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε τώρα. Και εδώ έχει περιστέρια παντού. Και άμα κάνω λίγο ακόμα πάω στον ήλιο. Αυτά είναι στον ήλιο, κοντά. Θα τα αφήσω όμως, κοιτάξτε και ωραία μασαρίσματα κάνουν. Και μούρες έχουμε ωραίες. Κάτσε να αφήσω τα κρυανά. Στρίβω τελείως από την άλλη μεριά πήγα. Και έχουμε και ασπρουδερά. Ωραία τα ασπρουδερά του λέω. Ωραίο βήμα. Να τα λέω και τα μουράτα. Τα χλαμουράτα λέω. Του Σώτου εδώ στην Κοζάνη. Τελείως ακίνητα είναι. Λοιπόν, κάτσε να πάμε πάλι πίσω να πάρω φορά να πιάσουμε και ασπρουδερά. Να τα, έχει ωραία σουλουπάκια φέτος. Αυτά εδώ είναι τα σουλούπια του. Και του χρόνου μου θα έχει μια ομάδα σαξανοσουλούπια τέτοια. Τελείως όρθια. Κοιτάξτε, σούζα τελείως. Κάτσε, έχουμε κι άλλο πιο πίσω. Να το άλλο. Έτσι. Αυτές οι εικόνες λοιπόν, στο Σωτήρι τα περιστέρια, εδώ στην Κοζάνη, ναι. Μπράβο Σώτο, μπράβο. Δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό είναι σαξάνι μάλλον. Το άλλο ήταν σουλούπι. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά, να δείτε και τον μπόι που έχουν πάρει μέσα εκεί και πάω τώρα μπροστά, πιο πίσω. Εδώ θα ζουμάρω, πιστεύω να πέσω πάνω σε δύο τζινιά, τρία τζινιά. Ίσα που φαίνονται. Και τα τζινιά του είναι, Έχω λίγο ζουμ, θα το βάλω. Δεν ακλείσει είναι αυτός. Μέσα στη γαλανάδα το βαράει και ο ήλιος και νομίζω ότι φαίνεται πολύ ωραία. Τώρα πλάγιασε. Αφού πλάγιασε τον αφήνουμε. Ναι, δεν αφήνουμε εμείς τώρα, τέλος. Θα πηγαίνουμε σε αυτά που μας βλέπουν, ναι. Και από πάνω. Εδώ πήρα φόρα, θόλωσε. Αυτά εδώ είναι λοιπόν τα περιστέρια του Σωτήρη στην Κοζάνη. Μια μέρα χειμωνιάτικα με 18 βαθμούς θερμοκρασία και πριν 4 μέρες είχαμε 2 μέτρα χιόνι εδώ. Τσαπάρης είναι αυτός, ήρθε ουρανοκατέβατος και τον αρπάζω με τη μία. Ασπρουδερός είναι, τον έχουμε. Πολύ όρθια, Κοιτάξτε. Τώρα με φωνάζει. Ρίχτα, ναι! Ναι, φόρτωσε το σάινι, δεν το είδα. Φόρτωσε το σάινι, λέει, δεν το είδα. Καλύτερα που δεν το είδα, να μην τράβαγα σάινι. Κάτσε να πάω πάνω.
Ένα, έχω βαρεθεί να τραβάω σαν ένιαρ. Δεν έχει νόημα. Τώρα μου λέει, μας φόρτωσε. Κοιτάξτε τι ωραία πετάνε στα καρφιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αφήνω πάλι το zoom. Πάμε και στο Σωτήρι μία. Δεν τα ρίχνει. Τώρα δεν έχει νόημα, σου λέει, αφού μου φάγει το σάινι. Όποτε θες ρίχτα! Του είπα όποτε θέλει, οπότε τα αφήνει. Τον αφήνουμε λοιπόν και εμείς και πάμε πάνω. Πιστεύω να τα πιάσω. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Να τα. Απλά τα γυαλίζει ο ήλιος και τα βλέπω. Και τα βλέπετε κι εσείς. Ωραία τζινιά νευρικά. Κοιτάξτε τι ωραία πετάνε στα καρφιά. Ναι, στα καρφιά είναι τελείως. Λίγο να κουνηθώ μου πάει πάνω κάτω. Γιατί μιλάμε τώρα για ύψη φοβερά. Να, εδώ τον έχω σταθεροποιήσει ένα τζινί και τον βλέπετε. Πολύ δύναμη, πολύ δύναμη φέτος στα περιστέρια. Πάμε τώρα κάτω. Έλα! Άντε, ρίχτα! Τώρα θα τα ρίξει, λέει. Ναι, τώρα δεν φαίνονται, ρε παιδιά. Να είμαστε έτσι ειλικρινέστατοι, φαίνονται με το αριστερό μάτι. Βλέπω κάτι πράγματα γυαλιστά, σαν αστράκια, ρε. Γυαλίζουν από τον ήλιο και με την κάμερα είναι αυτά εδώ. Τώρα μιλάμε για γύρω στις 200 φορές πιο κοντά έχω έρθει, έτσι. Και να μπορείτε να τα βλέπετε έτσι εκεί στην τηλεόραση. Ή στο κινητό πολύ λίγο. Τώρα έχει ξεκινήσει το κάλεσμα. Ναι, βρογκάει. Και βάλανε. Κοιτάξτε, εκεί πάνω ψηλά. Πού ήρθαμε παρέα, ε. Απίστευτο. Μπράβο, ρε μπανάνι, μπράβο μου. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Απλά δεν θα ακούσουμε βαζούρες τώρα. Θα προσπαθήσω μόνο να πιάσω πεσό χωρίς βαζούρα. Γιατί είμαι πολύ μακριά. Και έρχονται όλα, 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 κοιτάξτε εδώ, όλα. Κρίμα, να μην είμαι και κοντά. Δεν πειράζει όμως, ναι. Δεν έχουν σταματήσει. Το καλύτερο του πεσό πρέπει να ήταν. Ναι, κοιτάξτε εδώ, συνέχεια. Εδώ την ακούω τη βαζούρα με τα αυτή μου εγώ, ας έχει τα φορτηγά. Να και ένας τελευταίος από πολύ μέσα έρχεται, πίσω από τον βουνό ήρθε αυτός. Αυτός εδώ. Αυτός μπορεί να έχει κλείσει και την παράσταση τώρα, ναι. Ναι, δεν υπάρχει άλλο, τέλος. Τέλος, ναι. Έρχεται να με πάρει τώρα εδώ, ναι. Έλα να με πάρεις, έλα! Ήρθαμε από εκεί, εδώ. Ήρθε και με έφερε με το αυτοκίνητο, γιατί ήταν μακριά. Να τα λοιπόν, αυτά εδώ, κάνανε εκείνη την πεταξιά που είδατε πριν. Θα τη χαρακτήριζα μαγική, πραγματικά. Και μεγάλα σε ηλικία περιστέρια. Μπράβο του. Βέβαια πήρε και ένα το σαΐνι. Το σαΐνι εγώ δεν το τράβηξα. Θα μπορούσα να το βρω, δεν ήθελα όμως, γιατί εντάξει, δεν έχει, έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τα σαΐνια που φορτώνουν. Προτίμησα να δείχνω τα πουλιά. Δεν το είδα να είμαι εγώ ειλικρινής, με το πως Σωτήρης. Αλλά λίγο νόημα έχει αυτό. Σημασία έχει ότι έκανε μια πεταξιά ο φίλος μας ο Σωτήρης που δεν μπορούσε να στερηθεί τίποτα. Πολύ δύναμη, φοβερό θέαμα, έκρηξη και στην εκκίνηση και στις τελικές επάνω και το πεσό 100% βελτιωμένος. Ναι, 100% βελτιωμένος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τα σκαριά αυτά εδώ. Τα μπιμπελό που λέω εγώ, μπιμπελό. Ακόμα μία φορά, μπράβο στο φιλαράκι μας εδώ του Σωτήρη, στην Κοζάνη που κάνει και αυτός έναν αγώνα, στο σύλλογο της Κοζάνης, που προσφέρει και αυτός μέσα από όλα αυτά που ακούγονται γύρω-γύρω, για μένα είναι ωραίος και μπράβο του. Λοιπόν, και το κουμάσι του Μερακλή βλέπετε, πεντακάθαρα, στράφτουνε, τζάμι, πλακάκι. Πλακάκι μέσα, ναι, εννοείται. Βάλαμε και πλακάκι φέτος, βέβαια. Ωραίος, πολύ ωραίος. Σωτηράκι, βελτιωμένος 100% φέτος, από όλες τις μεριές. Λοιπόν, δεν έχω λόγια να σου πω για τη δύναμη, για την έκρηξη και ειδικά για το πεσό. Τολμώ να σου πω, όσα χρόνια σε τραβάω ήταν το καλύτερο πεσό που έχω δει σε σένα.
Βέβαια τώρα θα σε αδικήσω λίγο, γιατί αν ήμουν εδώ κοντά, πράγμα που τεχνικώς δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνουν δύο κομμάτια, να είμαι και εδώ και εκεί που πήγαμε. Πήγαμε εκεί για να πιάσουμε πιο ωραία την πεταξιά, έτσι. Το πεσό όμως έπρεπε να ήμουν κοντά, ρε φιλαράκι, εκεί πέρα κοντά, τόσο μακριά δηλαδή, ούτε οι βαζούρες ακουστήκανε. Πάντως νομίζω ότι την ταχύτητα που ερχόντουσαν τα πουλιά και το γρήγορο που. Γρήγορη επιστροφή, πιστεύω ότι το έχω πιάσει. Θα το δείξει αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Με λίγα λόγια, συγχαρητήρια για τη μεγάλη σου άνοδο που είχες φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Προσπαθούμε κι εμείς με τα ίδια περιστέρια, ξέρεις. Ναι, βελτιώνεις τα ίδια, μπράβο. Ναι. Δεν τα αλλάζουμε τα περιστέρια. Φέτος πήρα κάποια περιστέρια από το φίλο μου του Γιάννη του Νιάκα, που πλέον έχει γίνει ο σαν τον Περικλή κι αυτός. Είναι πολύ φίλος ο και αδερφός, θα το έλεγα, να σαν τον Περικλή. Λοιπόν, τους έχω στην καρδιά μου και τους δύο. Άρα έχεις κάνει τις ψηλομεταγραφές σου, έτσι. Και τα άλλα όλα είναι πούπουλα, Παναγιώτη. Έγινε, ρε φιλαράκι. Άλλωστε και ο Περικλής στο βιντεάκι που έκανε μας είπε και αυτός. Αυτό είναι, να υπάρχουν φιλίες, ρε. Τα πουλιά δεν είναι να τα έχουμε μυστικά. Τώρα το να πάρεις από ένα φίλο να του δώσεις να σου δώσει, αυτό είναι. Έτσι, αγάπη να υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα και ο Περικλής με το μπακάλι στη σκίδρα. Και ο ένας τίμησε τον ένα και ο άλλος τον άλλον. Και είναι ωραία να κάνουμε και πειράματα στα περιστέρια. Βέβαια, χωρίς να χαλάμε τη ράτσα μας. Η ράτσα του καθενός. Έτσι, και από εκεί και πέρα. Μαγιά. Μπράβο, και το παιχνίδι. Λοιπόν, γεια σου φίλε Σωτήρη. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Και τα ξαναλέμε πάλι. Έγινε, φίλε.